Καλησπέρα, η Καλυψό. Ναι, ναι, γεια σας. Χαίρομαι πολύ. Καρδούλα μου, σκέφτομαι μήπως ξεκινήσεις κάποια καινούρια ηρεμιστικά που μου είπαν. Ίσως σε βοηθήσω. Μαμά, φύγε, έχω τη σιόν. Πω, χίλια συγγνώμη αυτό. Ένα θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα δικά μας για να μην τρώω και το χρόνο μας. Κοίταξε, πρόκειται για έναν πολύ έτσι απαιτητικό ρόλο. Υποθέτω, έχεις καλή κίνηση. Ναι, κάνω πολύ καλό αυτοσχεδιασμό και τολμαδάκια για λατζή. Και νομίζω ότι έχω και καλή κίνηση, νομίζω. Ας αρχίσουμε. Θα σου δώσω εγώ τώρα μία συνθήκη και θέλω εσύ να μπεις μέσα σε αυτήν χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Κλείσε τα μάτια σου, άδειασε το μυαλό σου. Λοιπόν, θέλω τώρα, μόλις ανοίξεις τα μάτια σου, να έχεις μεταμορφωθεί σε λουκάνικο. 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 Χωριάτικο. Λουκάνικο Φραγκφούρτης. Μικόνου. Με πράσο. Με πορτοκαλί. Με πιπέρια. Έξτρα πικάνικο. Κρατάω καβάτζα, εφέδρικα, τσιγάρα, μπας και έχω να λύσω κάνα κρύφο να αμνησία, πήρες λέξεις. Βέβαια, απόλυτη καταξίωση. 40 χρονών γυναίκα, ντυμένη hot dog να μοιράζω φυλάδια. Θεέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Αυτός ο σκατο COVID-19, 20.821, δεν ξέρω πώς το διάολο τον ονομάσανε, μας έχει πηδήξει. Πείτε μου, σε τι έχω φταίξει και τα τραβάω όλα αυτά. Λοιπόν, αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός. Ναι. Θεωρείς τον εαυτό σου κωμική φιγούρα. Ναι. Ενώ κατά βάση είσαι τραγική. Σωστά. Και μεταξύ μας ούτε καν όμορφη. Μάλιστα. Πόσο ξεφτύλα νομίζετε ότι νιώθω αυτή τη στιγμή. Πιο ξεφτύλα από μένα που είμαι με αυτό το πράγμα μόνο και μόνο επειδή έχει λεφτά. Αποκλείεται. Εσείς τι λέτε. Τι να πω. Θα σου ρίχνα ένα. Α, ευχαριστώ. Ανώμαλος. Να, γιατί δεν θα ξανακάνω ποτέ σεξ στη ζωή μου. Τι πρέπει να κάνω για να δω μια αλλαγή στη ζωή μου. Να τολμήσεις, να μιλήσεις σε ανθρώπους, να γίνεις πιο κοινωνική. Και άχθρε κούκλα μου, βγάλε αυτή τη στολή. Κόλος, μα είσαι καλά. Να πήγα να κάνω τι, να τη μιλήσω και τι να πω. Δεν είχα και τσιγάρα. Δεν μπορώ να φλερτάω χωρίς τσιγάρα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι παθαίνω, χάνω το στάτους μου. Μα καλημέρα. Αχ, συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά είμαι τελείως χαζή. Ξέχασα τα τσιγάρα μου στο σπίτι. Μπορώ να δανειστώ ένα. Φυσικά. Ορίστε. Ξεσυνήθισα. Προσπαθώ να το κόψω. Καλά, και εγώ κάθε μέρα το ίδιο λέω. Είχε χάρη που έχω το μικρό. Συγγνώμη, εσύ κάνει να καπνίζεις για το μωρό. Και εγώ δεν κάνω κανένα πακέτο, ένα-δυο τσιγάρα κάνω. Άστο. Ναι, έχω ακούσει κάτι ιστορίες για παραμορφώσεις και προβλήματα. Δεν συστηθήκαμε κιόλας. Γιώργος, Αλεξία. Χαίρομαι πολύ. Καλυψώ. Μπα, μας αρέσει ο γιατρούλας. Εσύ τι θέλεις πάλι εδώ, μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν το κατεβάζεις. Απλά είμαι λίγο αγχωμένη με κάτι δικά μου.
Δουλειά. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά και πάλι δουλειά. Με έχει φάει δουλειά. Αλήθεια, με τι ασχολείσαι? Είμαι ηθοποιός. Συγγνώμη, πνίγηκα. Είμαι ηθοποιός, κάνω stand-up. Τώρα μάλιστα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τελικά έβαλες κάτι στο στόμα σου. Ωραία. Τι, αυτό. Απλά κάνω ένα με την παρέα. Με την παρέα σου. Μάλιστα. Έλα ρε, και με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο? Δεν σου θυμίζει λίγο τον μπαμπά? Κάπως έτσι πρέπει να ήταν στα νιάτα του. Έτσι τύπος και καλά... χαλαρός, δίθεν μποέμ. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Εξαφανίσου τώρα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολα, αλλά έχω βρει άλλους τρόπους να απασχολούμαι. Έχω φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube και ανεβάζω εκεί το υλικό μου. Εσείς? Στα επίγοντα. Ωχ, δύσκολο αυτό, ε. Εντάξει, το συνηθίζουμε, ρε. Αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ξερνούσα κάθε μέρα, κάνα δύο φορές και πάνω σε ασθενή. Μετά ξεκίνησα τα ηρεμιστικά. Αλλά κάποια στιγμή έγινε κάτι ξαφνικά πολύ παράξενο. Τι εννοείς? Όταν πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι στα χέρια σου, συσσωρεύεται τόσος πόνος που στο τέλος γίνεται δύναμη. Ναι, κοίτα, είναι σαν να είσαι ο τελευταίος καλεσμένος στο πάρτι κάποιου. Δηλαδή, έχει τελειώσει το πάρτι, έχουν φύγει όλοι και έχεις μείνει εσύ και τον βοηθάς να μαζέψει. Έτσι, για να κοιμηθεί ξεκούραστος. Ειδικά τώρα με τον COVID, πρέπει να παρτάρετε όλη μέρα. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, ε. Ορίστε, ο συγκεκριμένος, αλλά μην το πεις. Ένα τσιγάρο, ρε παιδιά, ένα τσιγάρο, έχω καρμανιάσει. Έχω τρελαθεί δύο ώρες χωρίς τσιγάρο. Καλά, ρε, δεν σου έχω πει ότι απαγορεύεται διαροπάνω να καπνίζεις την κατάστασή σου. Έχει χάρη που θα έκανα το ίδιο. Καλά, εσύ που το βρήκες πάλι το τσιγάρο? Δύσκολο είναι. Εδώ βρίσκεις ναρκωτικά στο νοσοκομείο, τσιγάρα δεν θα βρεις. Γιατί, ψέματα λέω. Ούτως ή άλλως τους ασθενείς συνήθως τους λυπούνται και δεν τους αρνούνται τίποτα. Πιο εύκολα βρίσκεις τσιγάρο σαν ασθενής παρά σαν υγιής. Ρατσισμός αυτό με τους καπνιστές, παιδί μου. Ρατσισμός. Ύστερα σου λέει bullying και αηδίες. Έχουμε γεμίσει influencers, political correctives και όλα αυτά τα κομμουνιστικά. Μην δίνει σημασία. Εμείς οι καπνιστές είμαστε άνετοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τίποτα κομπλεξικοί σαν αυτούς. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κάπνισμα είναι κάπου και πολιτισμό. Σωστό. Φαντάζεσαι μια Αθήνα χωρίς τσιγάρο, ποτό χωρίς τσιγάρο. Περιμένει τη στάση του λεωφορείου χωρίς τσιγάρο. Τελείωσε, ρε πούστη μου. Βγάζω το πακέτο από τη τσέπη άνετη, με αέρα, με τουπέ. Ανοίγω το πακέτο σαν να είναι ένα κουτί τσίχλες. Πιάνω το τσιγάρο από την πορτοκαλί άκρη και το χτυπάω πάνω στο πακέτο. Ναι, αλλά γιατί το χτυπάω? Τέλος πάντων. Τα δύο δάχτυλα αγκαλιάζουν το τσιγάρο σαν ένα μικρό όμορφο νι. Σαν να κάνω το σήμα της νίκης ένα πράγμα. Το ανάβω και αρχίζω να το ρουφάω απολαυστικά. Τώρα αυτό το απολαυστικά θέλει και λίγη δουλίτσα βέβαια. Πώς το καπνίζουν αυτό το πράγμα, παραλίγο να ξεράσω πριν. Σαν βόθρος μυρίζει το στόμα μου. Και η γλώσσα μου έχει μια περίεργη αίσθηση. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Κατεβάζω το καπνό μέχρι πνευμόνι. Νοστιμούλης ο γιατρούλης. Σοβαρά τώρα, θα ανάψεις κι άλλο? Πόση ανάγκη πια για προσοχή. Η μαμά φταίει, ε. Επειδή σου λέει ότι δεν είσαι αστεία. Επειδή με αγαπάει πιο πολύ από εσένα, μεταξύ μας, τώρα είναι η ευκαιρία σου να έρθετε πιο κοντά. Ειδικά αν της πεις για το τσιγάρο, προβλέπω τουλάχιστον 3 ώρες μονολόγου για το στοματικό στάδιο. Εντάξει, τελείωσε ο μονόλογος ενός πτώματος. Ναι, θέλω να κάνω άλλο ένα. Και θα το κάνω τώρα. Κοίτα με, το ανάβω. Για την ακρίβεια, με ανάβουν. Ενώ εσένα, σ' ανάψανε μια και καλή. Στάχτηκε Burberry στο καλλιοπάκι. Ευχαριστώ. Είσαι καλά? Ναι, ναι. Σαν να αφαιρέθηκες λίγο. Μια χαρά. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εμείς πρέπει να πάμε μέσα. Χάρηκα που σε γνώρισα, καλύψω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι, 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 εννοείται. Να σου πω κάτι. Καίγεσαι. Αχ, πω πω, χαζή, δεν ξεχνιέμαι με το τσιγάρο. Χρόνια καπνίστρια. Δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά φαίνεται σαν να καπνίζει πρώτη φορά. Πρέπει να πηγαίνω μέσα επιγόντως, με περιμένουν στα επίγοντα.
Ο Μάρκ Τουέιν έλεγε, το να κόψεις το τσιγάρο είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Και το ξέρω, επειδή εγώ ίδιος προσωπικά το έχω κόψει χιλιάδες φορές. Έξυπνο, ε. Καλημέρα, Καλυψό. Κρατάω καβάτζα, φέδρικα, τσιγάρα, μπας και έχω να λύσω κάνα κρύφωνα αμνησία, πήρες λέξεις. Να πιάσω να γιατρέψω κάποια λεκτική παράλυση, ανάλυση. Έλα μαζί να πλάσουμε λεκτική περιπλάνηση.